Κυρία Δημοτική Σύμβουλος, κυρία Πρακουμάτσου, κύριε Πρόεδρε, κυρία Διευθύντρια του Σχολείου, αγαπητοί μου συνάδελφοι, πάνω απ' όλα όμως, κύριε Πρόεδρε του Αστέρα Τρίπολης, αγαπητοί φίλοι, προπονητοί μας αγαπημένοι, τον Τζέρι τον Λούγκεν πια 9 χρόνια στην Τρίπολη και βέβαια τον Τόμας Κοσίνσκι, τον τερματοφύλακα εδώ της ομάδας μας. Ο καθένας εδώ σήμερα έχει τη συμβολική του. Δεν θεσπίστηκε, παιδιά, τυχαία η ημέρα πανελλήνιου αθλητισμού. Αυτό θέλω να το καταλάβετε όλοι καλά. Γιατί όταν λέμε κοινωνικό σχολείο, δεν εννοούμε ένα σχολείο το οποίο έχει στόχο, αγαπητοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, το να δίνει μόνο πιθανά εκείνα τα γράμματα που ξέραμε για πάρα πολλά χρόνια. Απότερο στόχος, παιδιά, είναι να δίνει ορισμένες αξίες, τις οποίες πολλές φορές έχουμε ξεχάσει μεταξύ μας. Να πρεσβεύει τα δικαιώματα, να πρεσβεύει την ειρήνη, την ανθρωπιά, να μιλά για τη φτώχεια, για τον αποκλεισμό. Αλλά πάνω απ' όλα, να μιλά για το σχολικό εκφοβισμό, το bullying, να μιλά, αν θέλετε, για αυτό που στην Ελλάδα βγήκε και είναι ο αθλητισμός, το εφαγωνίζεστε, και μέσα από αυτό το πνεύμα του αθλητισμού που αφιερώνουμε σήμερα όλοι, το αφιερώνουμε σε τι, σε μια μέρα ξεχωριστή με τι θέμα. Ρατσισμός, ξενοφοβία, λέξεις τις οποίες πολλές φορές τις λέμε αλλά δεν τις έχουμε συνειδητοποιήσει. Παιδιά, είμαστε όλοι διαφορετικοί. Ο καθένας έχει τα χαρίσματά του. Για σκεφτείτε την ομάδα της Τρίπολης εδώ, τον Αστέρα. Δεν είναι όλοι διαφορετικοί. Δεν προέρχονται από πολλές εθνικότητες οι παίχτες του Αστέρα. Δεν έχουν φυλετικές διαφορές. Δεν έχουν διαφορές σε χρώμα πολλές φορές. Εμείς εδώ το